Και το ερώτημα είναι σοβαρά τώρα, κύριε Μητσοτάκη. Με 70 νεκρούς τη μέρα, με το φόβο να σκιάζει την κοινωνία, με χιλιάδες συνανθρώπους μας να βρίσκονται στα όρια της απελπισίας, εσείς το μόνο που σκέφτεστε είναι πώς θα στήσετε ποινικά ικριώματα για τους πολιτικούς σας αντιπάλους. Σοβαρά τώρα, κύριε Μητσοτάκη, με το εσύ να έχει ξεπεράσει τα όρια του, τους γιατρούς και τους μαχητές της πρώτης γραμμής, που υποκριτικά πέρυσι τέτοιο καιρό χειροκροτούσατε, να υψώνουν τώρα φωνή απόγνωσης. Με την κοινωνία να απαιτεί υπευθυνότητα, σύνεση, χαμηλούς τόνους στην καθημερινή τραγωδία. Εσείς να μηχανοραφείτε για να εκδικηθείτε και να εξουδετερώσετε τους πολιτικούς αντιπάλους. Σοβαρά, κυρίες και κύριοι της συμπολίτευσης. Με την οικονομία να βουλιάζει. Με την επιχειρηματικότητα σε καραντίνα, τη μεσαία τάξη σε κλειό φόβου για το αύριο, τους νέους ανθρώπους σε κλίμα οργής, με εκατομμύρια εργαζόμενους σε κατάσταση πολιορκίας από την ανασφάλεια και τη φτώχεια, εσείς το μόνο που ονειρεύεστε είναι ειδικά δικαστήρια, εδόλια και εν τέλει διχασμό και πόλωση. Αυτή είναι η συνεισφορά σας στον τόπο.